παίζουν πολύ στο δημόσιο διάλογο το τελευταίο 24ωρο. Τώρα είναι, έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη και τις κρίσεις στην ηγεσία. Και το άλλο έχει να κάνει με εσάς στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πώς είδατε το αποτέλεσμα, πώς στρώνετε την στρατηγική για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αν υπάρχουν διαφορετικές υπόψεις, αν υπάρχουν εγκρίνιες, αν υπάρχουν λάθη που καταλογίζονται σε πρόσωπα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν όλα αυτά που γράφει ο τύπος. Από την εικόνα την οποία έχω εγώ από τις συνεδριάσεις των οργάνων αλλά και από συζητήσεις τις οποίες έχω συμμετάσχει προσωπικά, προφανώς κανένας στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Τώρα η ανάλυση, η τεχνική ανάλυση του αποτελέσματος είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί μερικές μέρες για να καταλήξουμε και σε κάποια πιο αξιοποιήσιμα συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 4 μέρες πριν από το δεύτερο γύρο των περιφερειακών, των αυτοδιοικητικών εκλογών, οπότε έχουμε ρίξει όλο μας το βάρος σε αυτή την κατεύθυνση. Στο τέλος που θα γίνει ταμείο, δηλαδή μετά από τις βουλευτικές εκλογές, θα δούμε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, αν θα ξανά έχουμε κυβέρνηση, αν θα είμαστε αντιπολίτευση, αναλόγως θα πράξουμε. Μάλιστα. Τώρα, αν θέλετε να με ρωτήσετε. Βεβαίως. Και για τη δικαιοσύνη. Έχει μπει αυτό το θέμα, το οποίο μπαίνει από ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι δεν μπαίνει μέσα στο τρόπο, με την έννοια του ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι προχωρημένη έως ολοκληρωμένη από τη Βουλή με μεγάλες συνενέσεις. Έχει περάσει αυτό το θέμα από την διάσκεψη των Προέδρων και είναι απολύτως φυσιολογικό να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί υπάρχει όλη αυτή, γίνεται αυτός ο θόρυβος και γιατί υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία. Ποιος ανησυχεί, γιατί δηλαδή, σχετικά με τον... Δεν υπάρχει δηλαδή για σας θέμα πολιτικής ηθικής τάξης. Όχι, γιατί υπάρχει μια... Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, γι' αυτό. Όχι, το λέω. Υπάρχει συνέχεια της κυβέρνησης. Σας λέω, είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στη Βουλή με υψηλές συνενέσεις, με μεγάλες συνενέσεις. Δεν είναι ότι είναι ένας λαγός από το μαντήλι που τον τράβηξε σήμερα στο παραπέντε. Γιατί φοβάται η Νέα Δημοκρατία? Αυτό πρέπει να το απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί πρέπει να το... δυστυχώς λένε ότι φοβάστε εσείς. Πρέπει να το απαντήσει και το κοινάλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό, οι κυβερνήσεις παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη στιγμή που ο ελληνικός λαός είτε ανανεώνει την εμπιστοσύνη του, είτε τη στέλνει σπίτι. Θυμάμαι ότι μετά το 2014, που είχαν γίνει πάλι ευρωεκλογές, οι οποίες εκείνη την περίοδο είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν απέτρεψε την κυβέρνηση Σαμαρά να ορίσει επίτροπο, ένα στέλεχός της, τον κύριο Αβραμόπουλο, και να ορίσει και διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, ένα άλλο στέλεχός της, τον Υπουργό Οικονομικών της, τον κύριο Στουρνάρα. Ξέροντας ότι έρχεται μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα πρέπει να έχει να κάνει με δύο φυτευτούς, ας το πούμε έτσι, στελέχη σε κρίσιμο. Να ανακοινώσει ο Σαμαράς εκείνη την εποχή εκλογές, να το πούμε και αυτό για να είμαστε. Το γεγονός ότι ο Τσίπρας δείχνει σε αυτό το θέμα αντανακλαστικό, δημοκρατικό, το οποίο δεν είχε ο κύριος Σαμαράς, δεν γίνεται να γυρίσει και εις βάρος του. Ελάτε κύριε Μηταράκη.